διευθυντή τη Κλινικής Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, τον κύριο Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη. Κύριε Καθηγητά, καλησπέρα από την Λευκοσία. Καλησπέρα, είμαι πολύ χαρούμενο που μιλώ μαζί σα. Είναι μαγικό τόπο η Κύπρο και αναπολώ τι που έχω περάσει εκεί, είτε για δουλειά είτε για διακοπέ. Είχατε δηλώσει, κύριε Καθηγητά, του Απρίλη ότι υψηλέ θερμοκρασίε περιορίζουν την διασπορά του κορονοϊού. Εξακολουθείτε να έχετε την ίδια άποψη βάσει των ε, όσων έχουν προκύψει αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Βεβαίω, κοιτάξτε, πρέπει να σα πω ότι ξέρουμε ότι η, κορονοϊή, η, ο, η, ομάδα των κορονοϊών έχει μια εποχιακή κατανομή, δηλαδή αρχίζει περίπου τον, okay. τον Δεκέμβριο και εξαντλούνται οι, οι των νότων αναπνευστικού στο τέλο Απριλίου. Επίση, ξέρουμε ότι η κατανομή, όπω ξεκίνησε από την Κίνα και έφτασε μέχρι την, μετά την Τουρκία, την Ιταλία, την Γαλλία και την Ισπανία, και την Αγγλία έφτασε σε, ευνοήθηκε δηλαδή η εξάπλωση της πανδημίας σε θερμοκρασίες που ήταν μεταξύ 5 και 15 βαθμών Κελσίου. Επομένως η Κύπρος που έχει την εξαιρετική τη, τη, τη θερμοκρασία αυτή που είναι παραπάνω από 15 βαθμούς και η Ελλάδα θα έλεγα αλλά και η Σικελία, η νότια, η νότια Ευρώπη Φαίνεται ότι εκτό από τα μέτρα που πήραν εκεί ήταν πολύ αποτελεσματικά, παρακολουθώ την πορεία τη πανδημία στην Κύπρο. Φαίνεται και ότι η θερμοκρασία έπαιξε ρόλο και από εδώ και πέρα, που περιμένουμε μεγαλύτερε θερμοκρασίε, πάνω από 20-25 βαθμού, θα είναι σύμμαχο για να έχουμε μικρότερη εξάπλωση τη πανδημία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, βέβαια. Άρα, του καλοκαιρινού μήνε θεωρείτε ότι θα είναι ελάχιστα τα κρούσματα. Κοιτάξτε, αυτό που θεωρώ είναι ότι πρέπει να δώσουμε μια ελπίδα στου Ευρωπαίου ότι τελειώνει αυτή η ιστορία... ότι η Κύπρος είναι μια περιοχή που ας πούμε ότι είναι προστατευμένη... παρακολουθώ ότι έχετε πάρα πολλά, πολύ λίγα κρούσματα... και επομένως ένα όραμα για να προγραμματίσουν τις διακοπές τους... αφού ξεμπλέξουμε τις δικές τους περιπέτειες στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τώρα Άρα, λοιπόν περιμένω να έχουμε πολύ λίγα κρούσματα το καλοκαίρι... και δεν ξέρω πόσο σημαντική θα είναι η μείωση του τουρισμού για την Κύπρο... αλλά θα είναι, θα έλεγα από τις περιοχές που θα είναι ευνοημένοι σε όλη την ταλαιπωρία που περνάμε από την πανδημία αυτό το διάστημα για τις επόμενους μήνες. Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος της πανδημίας το φθινόπωρο; Κοιτάξτε, θα σα πω λιγάκι τι κάναμε τώρα. Με βάση την βιβλιογραφία, αυτό που κάναμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι ότι χτυπήσαμε την πανδημία παίρνοντα αυτά τα σκληρά μέτρα, μέχρι και την απομόνωση και των μετακινήσεων και όλο αυτό που ζήσαμε. Το επόμενο βήμα θα είναι αυτό που περιγράφεται στη βιβλιογραφία σαν χορό δηλαδή, θα χορέψουμε με την πανδημία μαζί, Θα έχουμε δηλαδή μερικά κρούσματα. Ελπίζω να μην είναι σε δομέ υγεία, εκεί που άνθρωποι συγκροτήσουν, ή σε οικισμού που είναι πολλοί άνθρωποι μαζί, όπω είναι οι μετανάστε. Αυτό που ζούμε στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Άρα αυτά θα ελέγξουμε για το επόμενο διάστημα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα θα καταγράφουμε τα κρούσματα κάπω έτσι. Έτσι θα πάμε. Περιμένουμε επομένω ένα πολύ μικρότερο κύμα του θυνοπερινού μήνε. Πολύ μικρότερο κύμα. Αυτό λέει η βιβλιογραφία. Και κάπου εκεί με βάση όλα τα μοντέλα, περίπου στο εξάμεινο περιμένουμε να εξαντληθεί η πανδημία αυτή, κυρίως από τις περιοχές που είναι με καλό καιρό. Α, αυτή θα είναι η πορεία στο θετικό σενάριο. στο αρνητικό. Ε, όλα τα συμπεράσματα βγαίνουν, ξέρετε, γνωρίζοντα πώς, πώς εξαπλώνονται οι κορονοϊοί και γνωρίζοντας την ιστορία των πανδημιών, δηλαδή της πανδημικής γρήπης του 1918, του 1968 που είχαμε γρήπη, το 2009 πάλι που είχαμε γρήπη στην, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Άρα με αυτά τα δεδομένα βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν είναι πάρα πολύ ασφαλή, αλλά αυτά έχουμε. Τώρα, σε σχέση με την επιστροφή στην ε, καθημερινότητα, είναι το επόμενο μεγάλο στίχημα και των δύο κυβερνήσεων και Ελλάδα και Κύπρου. Πώ επιστρέφουμε, τι χαλαρώνουμε πρώτα και πώ πάμε πίσω, Κοιτάξτε, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δεν έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία. Θα σα έλεγα μια αρχική εκτίμηση: είναι να παίρνουμε τα μέτρα ανάποδα από ό,τι τα πήραμε, δηλαδή από ό,τι τα βάλαμε. Άρα, το τελευταίο μέτρο φεύγει πρώτο. Επίσης ξέρουμε τι συμμετοχή έχουν τα μέτρα. Στιμίζω ε, θυμίζω αυτό το, το, το δίκτυ μόλυνσης, αυτό που λέμε το R. Φαντάζομαι το κουβεντιάζετε και εκεί. Δηλαδή ξέρουμε ότι ένας ασθενής με κορονοϊό μολύνει περίπου 2,5 άτομα. Άρα για να σβήσει η πανδημία πρέπει να μολύνει λιγότερο από ένα. Αν επομένω μολύνει λιγότερο από ένα, σε 14 μέρε θα γίνει και αυτό καλά. Επομένω, κάποια στιγμή θα σβήσει η πανδημία. Εμεί είμαστε, ε, ε... ένας... είμαστε σε αυτά τα ε, επιδημιολογικά δεδομένα. είμαστε σε αυτά. Ε, αυτά. Μολύνει λιγότερο από ένα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και είναι αυτό ο δείκτη που χρησιμοποιούμε για να, να άρουμε τα μέτρα. Κοιτάξτε τώρα, ξέρουμε λοιπόν ότι σε αυτό το 2,5 περίπου το 0,25 μείωση δηλαδή είναι το κλείσιμο των σχολείων. 0,25 είναι το κλείσιμο των εστιατορίων και των καφετεριών. 0,40 είναι περίπου ο καλό καιρό, τόσο σημαντικό είναι, και 0,40 είναι αυτό που κάνουμε, η, η χνηλάτιση και η επιθετική. Ε, οι επιθετικέ εξετάσει. Ε, η Κύπρος είναι πολύ μπροστά. Νομίζω είναι περίπου έξι φορέ περισσότερε εξετάσει έχει κάνει για, για να, να, να βρει κορονοϊό από ότι η Ελλάδα. Άρα, αν τα βάλετε όλα αυτά μαζί, είναι ενδείξει ότι το πάει πάρα πολύ καλά η πανδημία στην Κύπρο και πρέπει να αρχίσουμε ανάποδα. Δηλαδή, τα τελευταία μέτρα που πήραμε, αυτά είναι που πρέπει να φύγουν πρώτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενθαρρυντικά και αισιόδοξα τα όσα μα έχετε πει. Μακάρι να γίνουν πράξη και τα περιμένουμε. Όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κοιτάξτε, κατηγία. νομίζω ότι είμαστε ευνοημένοι και η Κύπρος και η Ελλάδα από τον καλό καιρό και νομίζω πως στους επόμενους μήνες τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο αισιόδοξα για την περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε για αυτή.